Κυπριακό φρέσκο γάλα Χαρλαμπίδης Κρίστης. Εδώ και 70 χρόνια. Το καλύτερό μας. Το γάλα μας. Και με τον Γιώργο μας εδώ στην κουζίνα μας. Είδες, θα μαγείρευες με τον Αλέξη σήμερα, αλλά δεν ήταν σε mood. Δεν πειράζει, τον περιμένουμε όποτε θέλει τον Αλέξη να έρθει να μαγειρέψουμε παρέα. Βεβαίως. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξει σήμερα. Σήμερα έχεις μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα. Μ' αρέσουν πολύ. Τέλεια. Παρέα με Χαραλαμπίδης Κρίστης, γιατί είναι Πέμπτη Χριστιανά μου σήμερα και κάθε Πέμπτη μαγειρεύουμε με Χαραλαμπίδης Κρίστης. Πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ έτσι και πάρα πολλά από τα προϊόντα της εταιρείας, γιατί υπάρχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων. Πολύ και έχεις αγαπημένα υλικά εδώ. Πάμε να δούμε τις κάρτες με τα υλικά μας, να δούμε τι θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, θέλουμε 200 γραμμάρια στραγγά το γιαούρτι 0% Χαραλαμπίδης Κρίστης, οπότε είναι και πολύ κάτω σε λιπαρά από ό,τι έχω καταλάβει η σούπα στη σαλάτα μας. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα με κόκκους, δύο κουταλιές της σούπας χυμό από λεμόνι, μία κουταλιά λένε σούπα σε ελαιόλαδο, μισό κόκκινο λάχανο ψιλοτεμαχισμένο, ένα μήλο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο, 5 κουταλιές της σούπας σταφίδες, 2 κουταλιές της σούπας κουκουνάρι καμπορτισμένο και λίγο, μ' άρεσε το λίγο κεφαλοτήρι. Χαραλαμπίδης Κρίστης κεφαλοτήρι, λίγο. Τώρα το πόσο λίγο είναι στη διακριτική μας ευκαιρία. Όσο θέλετε. Αν μου πει εμένα να βάλει λίγο κεφαλοτήρι, θα βάλω το μισό. Τουλάχιστον. Ναι, έτσι, εγώ το μισό να χρησιμοποίησα τελικά. Μισό κεφαλοτήρι. Χαραλαμπίδης Κρίστης. Λοιπόν, Χριστιανά μου, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία εδώ με το τρέσι. Θα ρίξουμε μέσα τη μοστάρδα. Εγώ έχω βάλει την whole grain που είναι αυτή με κόκκους. Με εντυπωσίασε ο καλεσμένος μας. Ναι. Πρέπει να σου πω. Πραγματικά. Ναι. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος και τα είδαμε και στο βίντεο. Μου τα έλεγε η Βαρβάρα, άσχετον τώρα με τη συνέχεια μας, αλλά πάγω πίσω. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώπους πώς αλλάζει η ζωή τους, ρε παιδί μου. Και πόσο δημιουργική είναι. Ανατρέπεται η ζωή τους, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη. Και ακολουθούν έτσι και αφήνονται να τους πάει το ρεύμα έτσι και ναι, όπου βγάλει. Σωστά. Σωστά. Στο τέλος η ζωή τι είναι. Ναι. Όπου μας βγάλει. Εγώ τον παρακολουθούσα και πιο πριν, όταν ήταν μοντέλο. Οφείλω να ομολογήσω. Αλήθεια. Ναι, ήξερα αρκετά εγώ πράγματα. Εγώ οφείλω να ομολογήσω πως όχι. Είναι. Αλήθεια. Δεν παρακολουθούσα και την Vogue κάθε μέρα, ρε Γιώργο. Μου ήταν όλες οι ανησυχίες μου. Ναι. Λοιπόν, θα ρίξουμε μέσα έναν μπολ, μέσα έναν μετρητή, εννοώ ότι σας βολεύει. Την μουστάρδα, τη whole grain. Είναι αυτή που είναι με κόκκους. Αν θέλουμε, μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με μια γαλλική μουστάρδα, όχι αγγλική, γιατί θα γίνει πάρα πολύ spicy οι βινεκρές σας. Θα χτυπήσετε ελαφρά. Εντάξει, κάνω θόρυβο, ναι. Πώς θα το ανακατέψεις αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Απλό αυτό που θέλω να πω, Χριστιανά μου, είναι ότι αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε μέσα και λίγο μέλι, αν θέλετε να την κάνετε λίγο πιο γλυκιά. Αλλά επίσης θα σας δώσω ένα μικρό tip, μπορείτε να βάλετε μέσα λίγο χαρουπόμηλο αν θέλετε. Ωραία. Να συνδυάζετε πάρα πολύ με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Χαραλαμπίδης Κρίστης, έχουμε επιλέξει το στραγγάτο το 0%, το βάζουμε μέσα στο τρέσι, τρέσι. Καταλάβαμε λοιπόν, εμείς. Είναι 200 γραμμάρια συγκεκριμένη συσκευασία, είναι αρκετή περίπου για ένα μπολ σαλάτας. Λοιπόν, θα ανακατέψετε και εδώ, μέχρι να γίνει έτσι ένα ωραίο μείγμα. Λοιπόν, και θα πάμε στη σαλατούλα μας. Το βλέπετε, είναι πάρα πολύ αραιό, είναι και όμορφο στην εμφάνιση, Χριστιανά μου. Πολύ. Λοιπόν. Πολύ. Κουκλή είναι. Κούκλα η μπαρίτσα. Λοιπόν. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, μέσα σε έναν μπολ τώρα θα ρίξετε μέσα το λάχανο, για μας κραμπί. Λοιπόν, εγώ επιλέξα το μοφ έτσι για να εντυπωσιάσουμε παραπάνω και γενικά ό,τι έχει σχέση με μοφ στα λαχανικά μου αρέσει εμένα, όπως και το κρεμμύδι και το καθεξής. Λοιπόν, θα το βάλετε μέσα σε έναν μπολ, θα το ψιλοκόψετε πιο πριν, θα το περάσετε, ξέρω εγώ, από τον τρίφτη εκεί που κοβούμε τα σλάις, καρότον τριμμένο, μην κάνεις την ερώτηση, λοιπόν. Θα το τρίψετε και θα το ρίξετε μέσα στη σαλάτα. Όπως τα τρίψες εσύ. Μπράβο, αγαπή μου. Λοιπόν, και θα συνεχίσετε εδώ με τις σταφίδες. Σε ποιον τρίφτην το έτριψες? Στο χοντρό. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι σταφίδες μας. Θα βάλετε μέσα σταφίδες έτσι μπόλικες. Της πάει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη σαλάτα. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και ξηρούς καρπούς. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει τα μήλα, τα οποία έχουμε πάρει πράσινο μήλο, Χριστιανά μου, το έχουμε κόψει τετραγωνάκια, το έχουμε βάλει σε νερό μαζί με λίγο λεμόνι, γιατί το είχα κάνει προετοιμασία πιο πριν. Να μας μαυρίσει. Σωστά, θα το στραγγίξω εδώ λίγο και θα το ρίξω μέσα στη σαλάτα μας. Λοιπόν, και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να το ρίχνουμε και το μήλο μας μέσα στη σαλάτα. Τέλεια, το βάζω αυτό εδώ στην άκρη, αλατάκι, πιπεράκι. Τώρα να μου πεις γιατί δεν το βάλεις μέσα στο τρέσι. Το θέλω εδώ γιατί υπάρχουν αρκετά υλικά και θέλω να πιάσει αρκετή γεύση. Ωραία. Λοιπόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σαλάτα σου.
Ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Με συγχωρείτε και στη γεύση θα είναι τέλεια. Είναι υλικά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Από μόνα του τα υλικά κάνω όλη τη γεύση, Χριστίνα μου. Λοιπόν, τα πινόλια. Τα πινόλια θα τα βάλουμε από πάνω, θα τα καμπουρδίσετε ελαφρώς και μετά θα τα ρίξετε από πάνω. Λοιπόν, πάμε πίσω στο τρέσι. Λοιπόν, πριν το σερβίρετε, θα ρίξετε μέσα το λεμόνι. Ωραία. Γιατί? Για να μην μας κόψει γενικά η όλη φάση. Λοιπόν, μέσα το λεμονάκι μας θα ανακατέψετε. Ούτως ώστε έτσι θα γίνει και πιο ρευστό το τρέσι. Λοιπόν, η βινεγκρέτα μας δηλαδή. Γιατί διάλεξες ένα βαζόν τόσο για να χτυπήσεις ένα τρέσι? Σκέφτηκα το ίδιο οπτικά, νομίζω ήταν να φαίνεται πιο ωραία, αλλά τελικά έκανα λάθος. Σε βλέπω να κατέβεις να κατέβεις ένα τρέσι που είναι κάτω στον πάτο και ένα βαζόν τόσο. Λοιπόν, θα το ρίξετε μέσα στο μείγμα της σαλάτας. Ναι. Έτσι μπόλικο θέλουμε μέσα σε αυτή τη σαλατούλα μας. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ ήταν να ψήνω ένα στήθος κοτόπουλο να το έβαζα από πάνω. Ναι, θα του πήγαινε πάρα πολύ, θα ανακατέψετε. Λοιπόν, όπως βλέπεις, Χριστιανά μου, τώρα το καλοκαίρι οι σαλάτες θα έχουν την πρωτιά τους, έτσι, την τιμητική τους. Άρα λοιπόν είναι μια εύκολη σαλάτα, ειδικά για το βράδυ, να τη φτιάξετε στο σπίτι. Αλλά αν θέλετε, Χριστιανά μου, και άλλες σαλάτες να φτιάξετε στο σπίτι. Πες τα σειρά δικά σου. Λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου GiorgosErotokritou.com, στο Facebook GiorgosErotokritou.chefdecuisine ή στο Instagram GiorgosErotokritou ή GiorgosErot. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος, Χριστιανά μου. Έχω φέρει έτσι ένα ωραίο πιάτο, να το εδώ. Και θα σερβίρουμε το φαγητό μας. Θα προσπαθήσω έτσι με τις κουτάλες, αν και πάντα χρησιμοποιώ τα χέρια όταν σερβίρω εγώ τη σαλάτα. Πάντα με γάντια. Ναι, με γάντια. Λοιπόν. Μέσα. Μας έχουν μείνει τα πινόγια και το κεφαλοτήρι. Μα είναι πάρα πολύ ωραία η σαλάτα μας. Τέλεια. Μα δεν μου μιλάς καθόλου σήμερα όμως. Επειδή έχω απορροφηθεί. Από τι? Από τη σαλάτα. Α. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σαλάτες. Όχι, αλήθεια σου λέω, είναι... τις λατρεύω. Μα και σαλάτα έτσι και σαλάτα αλλιώς και με το ένα πράγμα και με το άλλο. Είναι... μ' αρέσουν πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, και μην αρέσκουμε, αλλά και πελάνεις κρουάς. Όχι, όχι, εγώ, δηλαδή, μ' αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Ναι. Και με τα dressing τους και με τα όλα τους. Ναι, σωστό. Και ειδικά η συγκεκριμένη Χριστιανά μου έχει τόσες πολλές θρεπτικές αξίες, γι' αυτό δεν είπα πιο πριν στους τηλεθεατές μας ότι είναι κάτι σαν superfood. Ας πούμε, τρως κάθε μέρα σαλάτα εσύ? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φάω φαγητό χωρίς σαλάτα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, εννοώ κάτι σε πρωτεΐνη ή σε όσπρια ή whatever με σαλάτα. Θέλεις και τη σαλάτα σου. Ναι. Λοιπόν, πινόγια από πάνω. Ωραία. Για το κεφαλοτήρι μας, Χαραλαμπίδης Κρίστης. Όσο θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε από πάνω. Αν θέλετε, μπορείτε να το αντακαταστήσετε με άναρι φρέσκια. Πάλι Χαραλαμπίδης Κρίστης. Λοιπόν, να το εδώ. Τέλεια. Λίγο έτσι να αρωματίσουμε και το κεφαλοτήρι με λίγο πιπεράκι τριμμένο και λίγο αλατάκι έτσι ελαφρώς. Να τη σαλατούλα μας, τη βάζω δίπλα εδώ στο μιλαράκι. Και είναι έτοιμη η συνταγή μας, Χριστιανά μου. Γιώργη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Μέρα κάτι Χριστιανή.